θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μικρή διάκριση εδώ. Θαύματα τα οποία είναι δημόσια και στα οποία καλούμεθα να κρίνουμε εάν είναι από τον Θεό ή δεν είναι από τον Θεό, και θαύματα τα οποία μπορούν να συμβαίνουν σε εμάς προσωπικά. Αυτό το δεύτερο θα είχα να σας έλεγα, ότι ποτέ να μην ζητήσουμε από τον Θεό να κάνει σε εμάς ένα θαύμα. Και τούτο όχι γιατί δεν θα θέλαμε ο Θεός να μας βοηθήσει σε κάτι, όπως επί παραδείγματι παρακαλάμε τον Θεό να μας δώσει μια θεραπεία σε μια αρρώστια μας, και μας κάνει καλά ο Θεός, ή να γλιτώσει έναν άνθρωπο που είναι βέβαιος ο χαμός του, και να γλιτώσει ο άνθρωπος αυτός. Δεν εννοώ αυτό, αλλά να παρουσιάσει ο Θεός σε εμάς ένα θαύμα, για να μπορούμε να ειδούμε μερικά πράγματα που θα ικανοποιήσουν την περιεργία μας. Όπως επί παραδείγματι, μόλις σήμερα πέρασε μία κυρία και μου είπε ότι παρακαλούσε πάρα πολύ την Αγία Άλφα, την Αγία Άλφα, να παρουσιαστεί στον ύπνο της, διότι πολύ επιθυμούσε να τη δει. Και πράγματι στον ύπνο της είδε την Αγία Άλφα. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι επειδή το ελαττήριο είναι εγωιστικό, είναι η περιέργεια, και έτσι ο άνθρωπος πιστεύει, αρχίζει να πιστεύει ότι έχει αγία ψυχή για να παρουσιαστεί ο Χριστός, η Παναγία ή ένας Άγιος, επιτρέπει ο Θεός ο άνθρωπος αυτός να πλανηθεί από όνειρα και οράματα διαβολικά. Το επιτρέπει ο Θεός, δίνει πνεύμα πλάνης, επειδή υπάρχει στο βάθος μία καινοδοξία. Είναι δε παρατηρημένο αυτή τη στιγμή, μάλιστα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, χωρίς να αναφερθώ πού, δεν θα αναφερθώ, θα μου το επιτρέψετε, υπάρχουν άνθρωποι που άρχισαν να βλέπουν κάτι από καινοδοξία φυσικά και κατά παραχώρηση Θεού, αυτό να μην είναι πραγματικό, και άρχισαν να πιστεύουν ότι βλέπουν θαύματα επειδή έχουν αγία ψυχή. Ή κάποτε μπορεί πραγματικά ο Θεός να δώσει ένα θαύμα, να είναι από το Θεό, και οι ψυχές αυτές να υπερηφανευθούν. Μου έλεγε κάποτε ο πατήρ Παΐσιος από το Άγιον Όρος το εξής περιστατικό εξαφορμής μιας ερωτήσεώς μου σε κάτι, ότι μια κυρία έλεγε: Χριστέ μου, εγώ είμαι που είμαι αμαρτωλή και στη μέλουσα ζωή δεν πρόκειται ποτέ να σε δω. Σε παρακαλώ λοιπόν, κάνε το θαύμα σου να σε δω στην παρούσα ζωή, αφού εκεί δεν πρόκειται να σε δω. Πράγματι, κάποτε αντελήφθη στο Άγιο Ποτήριο, όταν ο ιερεύς βγήκε να πει το μεταφόβου του πίστεως, αντελήφθη μέσα στο Άγιο Ποτήριο των Χριστών υπομορφή νηπίου. Αυτό την ικανοποίησε βαθύτατα, αλλά επειδή έπασχε από καινοδοξία, τι συνέβη με την γυναίκα αυτή? Αμέσως άρχισε να πιστεύει ότι έχει αρετή, γι' αυτό το λόγο ήρθε ο Χριστός να παρουσιαστεί σε αυτήν. Και έτσι όταν της έλεγαν, η οποία βεβαίως μετά παρακάτω άρχισε να λέει ότι έβλεπε πολλά πράγματα και πολλά οράματα, ήταν όμως από τον διάβολο, και όταν της είπαν, όπως μου έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι πλανάτε, εκείνη έλεγε: Εγώ πλανάω? Κάνετε λάθος, εγώ δεν βρίσκομαι στην πλάνη. Βλέπετε ότι εδώ είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή από τη στιγμή που θα αρχίσουμε, από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να αναζητούμε εμείς ένα θαύμα, αυτό σημαίνει ότι στο βάθος υπάρχει καινοδοξία. Γι' αυτό μη ζητούμε παρά μόνο ένα θαύμα, το θαύμα να γνωρίσουμε το Λόγο του Θεού και να ανοίξει η καρδιά μας να τον κατανοήσουμε και να τον καταλάβουμε. Θέλετε, να σας το βεβαιώσω. Μακάρι οι μη ειδώντες, είπε ο Κύριος, και πιστέψαν. Αυτό είπε στον Θωμά. Ο Θωμάς τι ανεζήτη? Ανεζήτη ένα θαύμα, ή τουλάχιστον μια πιστοποίηση ενός προβαλλουμένου θαύματος. Και ο Κύριος δεν το αρνείται, διότι ήταν πραγματική η Αναστασή του. Είναι ένα θέμα που θα το πούμε μια προσεχή Κυριακή.
πρώτα Θεός, αλλά είπε και τον λόγο αυτόν ο Χριστός, ότι ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι δίνονται να πιστέψουν χωρίς να ειδούν. Μη ζητούμε λοιπόν, αγαπητοί μου, θαύματα. Στο βάθος οι άπιστοι ζητάνε τα θαύματα, και όταν τους δοθούν, πολλάκι δυστυχώς σκληρύνονται. Είναι όμως και η άλλη κατηγορία, εκείνοι που προβάλλονται θαύματα δημοσίως πλέον, ότι στο πρόσωπό μας, όχι υποκειμενικά, και τα οποία καλούμεθα ομοίως να κρίνουμε. Ποιο είναι το κριτήριο, αυτή είναι και η ερώτησή σας, ποιο είναι το κριτήριο? Πρέπει ακόμη να σας πω ότι πολλές φορές προβάλλονται θαύματα δημοσίως τα οποία δεν είναι. Θα σας αναφέρω ένα. Όταν εγώ ήμουν μικρός, μια γυναίκα στο Μαρούσι της Αττικής είχε φέρει από τη Μικρά Ασία ένα κάβρο. Ήταν ένα θέμα. Κάποτε με την πολυκαιρία, χαρτί ήταν αυτό το εικονιζόμενο, είχε σχιστεί λίγο το χαρτί. Και πώς έτσι αντελήφθη ότι κάτω από το χαρτί υπήρχε κάποια άλλη εικόνα. Και διαπίστωσε ότι κάτω από την εικόνα, από το χαρτί αυτό που ήταν μια ζωγραφιά, υπήρχε μια εικόνα του Χριστού από κάτω. Τώρα, πώς έγινε αυτό, είναι γνωστό ότι για να βγάλουν πράγματα από τη Μικρά Ασία, τότε με εκείνο τον έλεγχο που εγείρονται από τους Τούρκους για πολύτιμα αντικείμενα, πολλά εμηχανεύοντο οι Έλληνες που έφευγαν πλέον από την Μικρά Ασία. Κάπως έτσι πρέπει και αυτή να ήρθε η εικόνα στην Ελλάδα. Τι παρετήρησε όμως για μια στιγμή? Όταν την έβαλε στο εικονοστάσιο την εικόνα, παρετήρησε η γυναίκα αυτή ότι ο Χριστός ανοιγόκλεινε τα μάτια του. Αυτό το είπε στη γειτονιά, αμέσως, δεν αρκούν, ξέρετε, αυτά να μεταδοθούν, αμέσως έγινε πασίγνωστο στο καθένα. Και την μετέφεραν την εικόνα αυτή στον Μητροπολιτικό Ναό του Αμαρουσίου και την έβαλαν επάνω στο Δεσποτικό εκεί ψηλά για να μπορούν να την βλέπουν οι άνθρωποι. Ήμουνα και εγώ τότε, είχα πάει, ήμουνα μικρός, το θυμούμαι όμως. Ήταν τόσο κόσμος, μα τι να σας πω, φοβερός συνοστισμός να δουν την εικόνα του Χριστού, η οποία παρουσίασε το εξής, όπως θυμάμαι, εκεί που ήταν τα μάτια ανοιχτά, αλλά εικόνα ήταν και σταθερός ανοιχτά, φυσικά αφού είναι εικόνα. Εκεί βλέπετε να κλείνουν τα μάτια, να λένε κλειστά και μετά πάλι ξανανοίγουν. Διαπιστώθη ότι επρόκειτο περί μιας οφθαλμαπάτης, μιας ζωγραφικής οφθαλμαπάτης. Αυτό τελικά διαπιστώθη. Έτσι είναι πολλά πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι είναι θαύμα, ενώ δεν είναι. Ένα άλλο. Έρχεται κάποτε μια κοπέλα, εδώ, με το ξεμολογητήριο, κατασυγκινημένη, η οποία δεν ζούσε καλή ζωή, ζούσε ζωή αμαρτίας, κατασυγκινημένη ότι εμφανίστηκε επάνω στο μπλουζάκι της το μεταξωτό το σημείο του σταυρού. Τι διεπίστωσα λοιπόν? Κάτι το οποίο εγώ είχα προσέξει και από άλλες φορές. Όταν επάνω στο ύφασμα πέσει, όχι σε όλα τα υφάσματα, όπως περιποιείς το μεταξωτό και δεν ξέρω σε τι άλλα, σε τι άλλες ποιότητες, πέσει μία μικρή σταγόνα ενός υγρού, παίρνει αμέσως το σχήμα του σταυρού. Βέβαια πολύ μικρό, μήκος περί τα 2 με 3 χιλιοστά αυτός ο σταυρός. Η κοπέλα αυτή νόμισε ότι εμφανίστηκε ο σταυρός σαν σημάδι ότι η ζωή της δεν ήταν καλή, και οπωσδήποτε αυτό την οδήγησε μέχρι την εξομολόγηση. Και δεν απαντήρησε ότι μπορεί κανείς από κάτι να οδηγηθεί στην εξομολόγηση, αλλά όμως αυτό δεν ήταν ένα θαύμα. Δηλαδή ήταν ένα φυσικό πράγμα, εντελώς φυσικό. Και της είπε ότι αυτό ανά πάσα στιγμή δυνάμεθα να το αναπαραγάγομαι. Δεν ήταν δηλαδή θαύμα, δεν υπήρχε φυσικό, είναι φυσικό. Πάρα πολλά πράγματα λοιπόν τα οποία έχουν φυσική διάσταση εκλαμβάνονται ως υπερφυσικά. Πόσο θα είναι αυτό? Μήπως είναι φυσικών και όχι υπερφυσικών? Ένα άλλο θα διαπιστώσουμε εάν αυτό το οποίο έγινε είναι θαύμα του Θεού ή πνευματιστικών φαινόμενων. Διότι από το διάβολο δηλαδή, αν είναι πνευματιστικό φαινόμενο, αυτό
δεν είναι βεβαίως πάρα πολύ εύκολο να το διαπιστώσει κανείς, όχι όμως και πάρα πολύ δύσκολο. Σοβαροί άνθρωποι, διακριτικοί άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι δύναται να το διακρίνουν. Λυπούμε που, χωρίς να αναφερθώ σε συγκεκριμένο, έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, έκανε κρότο το 1937, 36, 37, 35, επί σειρά ετών. Κρότο έκανε στην Αθήνα αυτό, δεν θα το πω όμως, δεν θα το πω, διότι πολλές φορές ενώ έχουμε τέτοια φαινόμενα που μοιάζουν ότι είναι ακρεφνώς πνευματικά, έχει μπει ο διάβολος εκεί μέσα και θέλει φοβερή διάκριση. Ύστερα από πολλά χρόνια, ήμουνα τότε μικρός εγώ όταν αυτό εγίνωτο, κατ' εξακολούθηση δεν γίνεται αυτό το κάποιο θαύμα, κατ' εξακολούθηση, και μάλιστα είχε χτιστεί και ναός για το επιτελούμενο κατ' εξακολούθηση θαύμα. Ύστερα από πολλά χρόνια είχα διαβάσει ένα βιβλίο του αημνήστου πατρός Γεροβασίου Παρασκευοπούλου και με αγανάκτηση έγραφε εκεί γι' αυτό ακριβώς το μέρος, ότι επιτέλους δεν θα καταλάβουν οι αρμόδιοι ότι πρόκειται περί ενός μαντίου, ούτε λίγο ούτε πολύ, περί ενός μαντίου. Γι' αυτό αγαπητοί μου, θέλει πάρα πολύ προσοχή στο θέμα αυτό. Πρόσωπα πνευματικά, διακριτικά, μπορούν να μας βοηθήσουν. Κάποτε μόνοι μας δεν μπορούμε κάτι να καταλάβουμε. Μη μου πείτε ότι το βεβαιώνει ο επίσκοπος, ούτε ο πρεσβύτερος, ούτε ο διάκονος. Μη μου το πείτε αυτό, διότι έχει πάλι διαπιστωθεί ότι και κληρικοί πέφτουν έξω στο σημείο αυτό. Θέλετε ένα παράδειγμα, επωνύμως. Αυτή η Κρικέτη, ή η Μαγουλά, η Κρικέτη, που η Μαγουλά έχει πεθάνει, η Κρικέτη, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά οραματίστρια, δηλαδή του διαβόλου προϊόν, του διαβόλου όργανο, αυτή που γράφει στο στήθος επάνω, που λέει ότι τη γράφει η Παναγία εδώ πάνω στο στήθος, και δεν είναι παρά αυτό το φαινόμενο που λέγεται στην ιατρική, πως λέγεται, δερμογραφισμός. Είναι μερικά δέρματα που είναι πολύ ευαίσθητα. Αν βάλετε λοιπόν ένα αμβλή όργανο, όχι οξύ, αμβλή, το ανάποδο του κοντυλοφόρου θα λέγαμε, από το πίσω μέρος, και χαράξετε πάνω στο δέρμα, σε λίγη ώρα κοκκινίζει και γίνεται ένα ίδιμα εκεί, πρίζεται στο σημείο εκείνο που πέρασε η γραμμή, και φυσικά αναπαραγάγονται ό,τι θα φτιάξει πάνω, γράμματα, σχήματα, ό,τι θέλεις. Και αυτή η γυναίκα με τον τρόπο αυτόν έχει μαζέψει πολλούς πιστούς, πολλά χρήματα, έχει κάνει ιδρύματα, πηγαίνουν επίσκοποι, πηγαίνουν ιερείς, την επισκέπτονται, και τελευταία είχε πάει και ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών και έκανε εγγένεια ενός ιδρύματος που μάζεψε από τα χρήματα που της πιώνουν οι πιστοί. Ορίστε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι χάρισμα η διάκριση των πνευμάτων. Χάρισμα που δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι, να μπορεί να ξεχωρίσει κανείς αν αυτό είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Διάκριση πνευμάτων. Σπουδαίο. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει στην πρώτη του επιστολή: αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε. Αυτό ακριβώς εννοεί. Μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα. Γιατί και εξετάζεται λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ή τα πνεύματα εστί από του Θεού. Εάν είναι τα πνεύματα από τον Θεό. Διότι υπάρχουν και τα πνεύματα της πλάνης. Πάλι σας ξαναλέγω, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που ντύνονται θρησκευτικών περίβλημα και είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνει κανείς αν αυτό είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Αυτά έχω να σας απαντήσω στην εμφανίση.